Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει εδώ πέρα το Xiaomi Keyboard. Φοβερό πληκτρολογιάκι, πολύ όμορφο, αλλά με το που το έβαλα στον υπολογιστή μου, κάτι έλειπε. Τι έλειπε, αυτό εδώ έλειπε. Τι είναι αυτό, αυτό είναι το Mi Mouse. Η πρώτη προσπάθεια στη Xiaomi να φτιάξει ένα ποντικάκι για υπολογιστές. Και έρχεται με πάρα πολύ ωραία features. Το μεγαλύτερο feature που είναι πολυδιαφημισμένο σχετικά με αυτό το ποντικάκι είναι το Dual Mode. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το συγκεκριμένο ποντίκι μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με δύο τρόπους. Έχει κάποια ανταπτοράκια και μπορεί να συνδεθεί και με Bluetooth αλλά και με wireless τεχνολογία. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, έχοντας τα δύο dongles, μπορείς να χειριστείς και δύο υπολογιστές ταυτόχρονα. Λοιπόν, αρκετά με την εισαγωγή, πάμε να δούμε πίσω το κουτάκι. Τι γράφει εδώ πέρα? XMSB1MW, ξέρω εγώ, 2016 DP κάτι κωδικούς, Windows 7, 8, 10, Windows 7, κάτι λέει εκεί πέρα. Και κάτι νουμεράκια που δεν μας απασχολούν καθόλου. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε το ποντικάκι μας. Ομορφιά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο mouse έρχεται σε δύο χρώματα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε, το αλουμινένιο που θα χρησιμοποιώ εγώ στον υπολογιστή μου. Και το δεύτερο είναι σε rose gold αποχρώσεις. Το ξέρετε τώρα, η Xiaomi έχει πάθει έρωτα με αυτό το χρώμα και το σπαμάρει από κινητά, τις συσκευές μέχρι και στα ποντίκια της. Οπότε, το συγκεκριμένο, επειδή έχει αυτό το αλουμινένιο look πάνω, πάρα πολλοί το προτείνουν σαν το τέλειο ποντίκι για τα MacBook Pro τους. Οπότε, το συγκεκριμένο ποντικάκι παίρνει δύο αλφα-αλφα μπαταρίες. Ελπίζω να τις έχει μέσα. Έχει και ταινία εδώ πέρα που το ασφαλίζει. Το ξεκλειδώνουμε έτσι και βγάζουμε. Ναι, ρε φίλε, και είναι τη Xiaomi μπαταρίες. Ναι, οι κλασικές, οι αλφα-αλφα τη Xiaomi. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα είναι το dongle. Αυτό εδώ πέρα το USB-κι είναι που θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με το mouse. Επειδή είναι λίγο ζόρι να το βγάλω με το χέρι, κάτσα να κάνουμε εδώ πέρα δουλίτσα με το μαχαιράκι και να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε χωρίς να χαλάσουμε κάτι. Παπ, το βγάλαμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο dongle μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να συνδεθούμε με το wireless mode του ποντικού. Ενώ κανονικά έχει πάνω δέκτη Bluetooth που μπορείς να συνδεθείς κατευθείαν από αυτό. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα κατευθείαν είναι ένα διακοπτάκι που μας γράφει on-off. Ανάλογα το mode που θες να το ενεργοποιήσεις, το ανοίγεις και είσαι κομπλέ και ψάχνει να συνδεθεί. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Μάλιστα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα αυτοκολλητάκι το οποίο μας δίνει τις οδηγίες. Εγώ το έβγαλα τώρα, ψιλομαλάκια έκανα γιατί ναι. Μετά δεν θα ξέρω τι γίνεται. Anyway, οπότε τώρα θα πάω να βάλω αυτό το dongle στον υπολογιστή για να δούμε άμα συνδέεται κατευθείαν. Κάτσε να κλείσουμε το καπάκι ξανά, να δούμε κατά πόσο εύκολο είναι αυτό. Το βάζουμε εδώ και πατάμε off. Και συνδέθηκε. Πάμε να δούμε λίγο σαν πρώτη ματιά. Εγώ έχω και μεγάλα χέρια ούτως ή άλλως. Πάμε να δούμε λίγο το design του. Αρκετά όμορφο. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι έχει μέχρι 1200 dpi η ανάλυση και μπορεί να δουλέψει πάνω σε όλες τις επιφάνειες. Μπορεί να δει σε χαρτί, σε frosted glass και διάφορα τέτοια. Η ανάδραση στο αριστερό και το δεξί κλικ είναι μια χαρά. Η ροδελίτσα του μια χαρά. Δεν έχει κάποια βαθμονόμηση εδώ πέρα να μπαίνει γραμμούλες που μπορεί να κατεβαίνει κλιμακωτά, αλλά πάει ρευστά και έχει και middle click. Τώρα, άμα ψάχνει για πλαϊνά πλήκτρα back front, όχι. Το συγκεκριμένο ποντικάκι είναι για ομορφιά, είναι για λόγους φορητότητας, οπότε είναι λιτό και μαζεμένο. Οπότε, πάω να συνδέσω το dongle στον υπολογιστή, να δούμε τι κάνει το mouse. Και αφού σύνδεσα το dongle πίσω στον υπολογιστή και το αναγνώρισε κατευθείαν στα Windows 10 χωρίς να χρειαστεί να βάλω κάποιον driver, αυτό είναι το τελικό οπτικό αποτέλεσμα άμα επιλέξετε να πάρετε το Xiaomi πληκτρολόγιο και το Xiaomi ποντικάκι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θα κάνω μια προσπάθεια όσο καλύτερα μπορώ να σας περιγράψω την εμπειρία μου. Γενικά δεν βλέπω κάποια ρύθμιση να έχει κατευθείαν για να ρυθμίσει τα DPI, οπότε είναι σε fixed ανάλυση. Θέλω να δω όμως λίγο και τους ισχυρισμούς που κάθεται και λέει ότι γράφτηκε πάνω σε χαρτί και τέτοια. Οπότε παίρνω τη συσκευασία εδώ πέρα. Τώρα εδώ είναι αρκετά λεία η επιφάνεια του τραπεζιού και δεν έχω κανένα πρόβλημα να περιηγηθώ στα μενού ή να ανοίξω κάποιο πρόγραμμα και να δω τι γίνεται. Scroll up, scroll down δουλεύει μια χαρά. Αριστερό, δεξί, κλικ, άψογα. Και πάμε να δούμε τώρα για αν μα ισχύει αυτό που έλεγε για τις επιφάνειες. Έχω εδώ πέρα το κουτάκι που ήρθε μέσα, που είναι χάρτινη επιφάνεια. Κανένα πρόβλημα και πάμε να δούμε και κάτι πιο απαιτητικό. Έχω αυτό εδώ πέρα που είχε μέσα ένα συντάκι, οπότε κάτσε να το βάλω πάνω. Και σε αυτή την επιφάνεια κάθεται και γράφει μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα σε αυτό το ποντικάκι. Είπαμε ότι έχει το dual mode που μπορείς είτε να το ενεργοποιήσεις είτε να το ενεργοποιήσεις άμα έχεις μια συσκευή Bluetooth για να το χειριστείς. Από ό,τι βλέπεις τώρα που δεν το έχω συνδέσει εγώ με κάποιο Bluetooth με τον υπολογιστή μου, δεν δουλεύει. Και ανοίγοντας το με το WiFi ή με τον dongle, κάθεται και δουλεύει μια χαρά και το αναγνωρίζει πάρα πολύ γρήγορα ο υπολογιστής. Οπότε, για το συγκεκριμένο προϊόν δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Αυτό που μας μένει είναι η ποιότητα Xiaomi και η εμφάνιση. Και σε αυτά τα δύο πιστεύω ότι είμαστε full ικανοποιημένοι. Anyway, μικρό review αυτή τη φορά. Δεν έχω να πω και περισσότερα πράγματα για ένα τέτοιο ποντικάκι. Αυτά από μένα. Γεια σας.